Ήσασταν ο μοναδικός δήμαρχος από το νομό Καστοριάς και παρατηρούμε ότι ειδικά για το αέριο είστε αυτός που βγαίνει περισσότερο μπροστά από κάθε άλλον. Το έχετε πάρει πάρα πολύ πατριωτικά. Αυτό είναι έτσι όπως το λέμε ή νιώθετε κι εσείς ότι μένετε ίσως και μόνος σε αυτή την προσπάθεια ή αισθάνεστε κάπως μόνος? Όσοι με ξέρουν όπως και εσύ όλα αυτά τα χρόνια και όχι μόνο, καταρχήν είναι ο χαρακτήρας μου, ούτε μπορώ να προσποιηθώ ούτε μπορώ να αλλάξω χαρακτήρα και να βγάλω ένα άλλο προσωπείο. Όταν ασχολούμαι με κάτι, ασχολούμαι σοβαρά, παθιάζομαι και αγωνίζομαι μέχρι σε σχάτω. Μέχρι τέλος. Είτε μόνος μου, είτε όσοι ακολουθούν και σε όποιο βαθμό ακολουθούν. Στην παρούσα και... φάση, αυτό ρωτάμε. Νιώθετε μόνος? Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι μόνος. Θεωρώ ότι και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό συμμερίζονται αυτή την ανησυχία. Και επειδή όπως το είπατε, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αφήσουμε δηλαδή να περάσουν αυτές οι γιορτινές μέρες, θα προκληθούμε όλοι και δημόσια για να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση. Το τι θέλουμε, το αν συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα, γιατί όπως Χρήστο γνωρίζει πολύ καλά, αυτό δεν είναι ένας αγώνας ενός μήνα, είναι ένας αγώνας μιας πενταετίας τουλάχιστον, να μην πω και περισσότερο, που κατ' κοινώς λεγόμενο, τουλάχιστον εγώ έτσι ένιωσα, ότι φτάσαμε στη βρύση και δεν ήπιαμε νερό. Και ξαναρχίζουμε να ξαναπηγαίνουμε με βήματα προς τα πίσω. Στη βρύση θα πάμε να πιούμε το 23, λέει τώρα η καινούργια. δεν ξέρω, γιατί λοιπόν εγώ να θεωρήσω ότι το 23, και ας με πει ο καθένας κακοπροαίρετο, γιατί να μου πει ότι το 23 θα πιούμε, όταν ήδη όταν ήταν όλα έτοιμα να πιούμε το 20 και δεν ήπιαμε. Με ποιο επιχείρημα. Με ποιο πιο τρανταχτό επιχείρημα, όταν όλα είναι αποτυπωμένα σε έγγραφα, όχι λόγια. Γιατί μέχρι τώρα όλα τα υπόλοιπα για το 23 είναι λόγια. Τα είπαμε αυτά. Χθες, μάλιστα, για να το πούμε και αυτό που λέτε, μεταδώσαμε από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συλλογίου εκτενή αποσπάσματα και όλη τη δική σας τοποθέτηση για ακριβώς αυτό που λέτε, για τα έγγραφα λοιπόν. Και το τι λένε, γιατί σε αυτή τη συνεδρίαση, από ό,τι καταλάβαμε τουλάχιστον και εμείς, ήταν μια μάχη του τι είχε γίνει από τους προηγούμενους, τι γίνεται από τους σημερινούς και, τι θα κάνουμε ακριβώς και μέχρι το 23 για να δώσουμε το αέριο στις περιοχές δηλαδή της Καστοριάς, του Άρτους. Μείζον, ναι, ουσιαστικότατο, κοινωνικό, θα πω, αναπτυξιακό θέμα. Τι έχει γίνει? Έχει γίνει πεδίο αντιπαλότητας με το τι έκαναμε εμείς και τι κάνατε εσείς και τι δεν κάνατε εσείς και τι είπατε εσείς, ναι. Και επί της ουσίας τι? Τίποτα. Είναι πραγματικά τίποτα? Γιατί ο κύριος Μηταλίδης νωρίτερα, ο οποίος παρευρέθηκε σαν εκπρόσωπος του Δήμου Καστοριάς αλλά δεν πήρε το λόγο, είπε ότι εγώ πιστεύω ότι το 23 η Καστοριά, το Άργος, το Μανιάκι θα έχουν αέριο. Δηλαδή τι, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι αν πάρουμε το 23? Μπορούμε να πάρουμε νωρίτερα όμως, τη στιγμή που ο αγωγός δεν θα έχει έτσι κι αλλιώς αέριο πριν το 23. Χριστό, από τη στιγμή που μου λες ότι αναμεταδέν το είδα εγώ την... Ναι. Είπα κάτι εκεί. Ναι. Παρουσία καταρχήν. Κάτι πολύ λεπτό. Κλήθηκαν οι εκπρόσωποι της ΔΕΔΑ, ναι, της ΡΑΕ, ναι, και του ΔΕΣΦΑ. Μάλιστα. Ήρθε εκπρόσωπος του ΔΕΣΦΑ, ναι, ο Φερνάντο Καλλιγά, ο διευθύνων σύμβουλος, ναι, τέλος πάντων στην Ελλάδα. Ο κύριος Μπατιλάνα είναι, που είναι πρόεδρος, έλειπε. Ήρθε ο διευθύνων σύμβουλος, ο Τσάκας, κύριος Τσάκας. Ναι. Ήρθε ο κύριος Διονυσόπουλος. Ναι. Και ήρθε και ο τρίτος κύριος, δεν το θυμάμαι, που είναι προϊστάμενος στην κατασκευή των δικτύων. Μάλιστα. Και λέω, ο εκπρόσωπος της ΡΑΕ, ρε παιδιά, πού είναι? Λέει για λόγους... Έστειλε μια επιστολή η ΡΑΕ, νομίζω, κάτι έστειλε. Ναι, και λέω, εγώ λέω έτσι και ας είμαι κακοπροαίρετος. Γιατί από εδώ και πέρα θα είμαι κακοπροαίρετος. Λέω ότι σκόπιμα δεν ήρθε. Γιατί? Ναι. Γιατί όποιος γνωρίζει το ποια είναι η διαδικασία, όλα απ' τη ΡΑΕ κρέμονται. Δεν κρέμονται ούτε από τον ΔΕΣΠΑ, ούτε από τη ΔΕΔΑ. Γιατί όταν εγώ έκανα τη συνάντηση στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου με τον κύριο Καλλιγά, στο κλείσιμο της 2 ώρες συνάντησής μας, καταλήξαμε πού?
ότι μέχρι τα Χριστούγεννα περιμένουμε την άδεια από τη ΡΑΕ που ήδη έχει υποβάλει ο ΔΕΣΦΑ για τον μετρητικό σταθμό. Οπότε, με το που παίρνουν την άδεια από τη ΡΑΕ για τον μετρητικό σταθμό, κατευθείαν ξεκινάνε τις εργασίες στην Πουριά, κατά τη στιγμή που ξεκινάει αυτό, κατευθείαν ξεκινάει και η ΒΕΔΑ. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί λέει τέθηκε νέο αίτημα από τον ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ, μαζί και για τον Μπερδίκα, για να γίνει, λέει, να μπει σε διαβούλευση. Λέω, ρε παιδιά, αυτό πώς προέκυψε? Πρώτον, με τίνος εντολή έγινε αυτό, θέλω να ξέρω. Με τίνος εντολή. Να ξέρουμε σε ποιους θα απευθυνόμαστε. Και λέω εγώ, μήπως αυτό τελικά είναι το αντίδωρο για την απολιγνητοποίηση του ενεργειακού άξονα. Μα υπόθηκε, κύριε Παπαψόγλου, κατά κόρον σε αυτή τη συνεδρίαση ότι και το είπατε κι εσείς. Και το είπατε κι εσείς. Όσο είχε την τηλεθέρμανση και δεν είχε ακουστεί αυτή η λέξη απολιγνητοποίηση. Μια λέξη τότε που δεν είχαν το κόψιμο και λέω συγχωρέστε με το αν είναι δόκιμος όρος ή αν σας ενοχλεί, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν εμείς μέσα σε ένα μήνα τους πήγαμε τα στοιχεία και οι δήμαρχοι, οι συνάδελφοι του ενεργειακού άξονα δεν πήγαν τίποτα σε 3 χρόνια. Γιατί δεν είχαν θέματα. Είχαν την τηλεθέρμανση οι άνθρωποι. Και φθηνότεροι και από το αέριο. Φθηνότεροι και από το αέριο. Γιατί να πάνε. Ακριβώς. Πολύ φθηνότεροι. Ναι. Και τώρα δηλαδή που ξαφνικά έρχεται η απολιγνητοποίηση, η οποία με λυπεί ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι όπως λέει, όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα θα καεί και το δικό σου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι πάει να γίνει στη Δυτική Μακεδονία. Παρακολούθησα σαν αντιπρόεδρος της ΠΕΔ την ημερίδα, την καταπληκτική ημερίδα με τις πολύ ουσιαστικές επιστημονικές τοποθετήσεις στην Πτολεμαΐδα για την απολιγνητοποίηση. Και αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι τραγικό. Άρα λοιπόν για όλο αυτό το αντίδωρο είναι ναι, θα σας δώσουμε αέριο στον Μπερδίκα, άρα να πάνε μαζί μου, ωραία, και να τελειώνει η ιστορία. Πάντως υπόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή ότι είναι ανεξάρτητο το πότε θα κατασκευαστεί η Καστοριά ή ο σταθμός με τον Μπερδίκα. Το θέμα είναι ότι μετά από παρέμβαση τόσο δεν αποκλείεται να γίνει και μαζί. Του Δημάρχου Γρεβενών είπαμε ότι δεν μπορείτε να συγχαίρετε το ένα μετάλλο και τουλάχιστον λεκτικά ξαναλέω, θα το δούμε στην πορεία, υπόθηκε ότι θα αποδεσμευτεί το ένα κομμάτι, το έργο 1 και το έργο 2. Το έργο 1 δηλαδή που αφορά Καστοριά, Άργος, Μανιάκη και με συμπιεσμένο τα Γρεβενά, με το έργο 2 που αφορά τον Μπερδίκα και τους δήμους του ενεργειακού. Όπως φαίνεται να λύνεται και κάτι ακόμη, κύριε Παπαψόγλου, και θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό. Γιατί πρώτα μας έλεγαν πρέπει να γίνει ο σταθμός από συμπίεση στην Πουριά και μετά να αρχίσουν να κατασκευάζουν τα δίκτυα. Καμία σχέση. Τελικά φεύγει αυτή η παράμετρος και θα κατασκευαστούν όλα μαζί. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Ναι, γιατί ήταν τακτική. Ήταν τακτική πρώτα να γίνονται σταθμοί και μετά το δίκτυο. Για να ξεκαθαρίζουμε. Η έξοδος από τον ΤΑΠ. Υπάρχει. Το ΤΑΦ, να το πω έτσι. Το λεγόμενο ΤΑΦ. Έτσι. Yeah. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπει ο μετρητικός σταθμός και ο σταθμός αποσυμπίεσης από τον ΔΕΣΠΑ. Από τον ΔΕΣΠΑ που με βάση τα στοιχεία που έχουμε δώσει εμείς έχει υπολογιστεί το πόσο αέριο θα πρέπει να δεσμεύσει ο ΔΕΣΠΑ ως διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου από τον ΤΑΦ, το οποίο θα το δώσει στη ΔΕΔΑ για να το δώσει μετά στους παρόχους να το χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι. Και έφερα ένα απλό παράδειγμα. Τα δίκτυα φυσικού αερίου είναι υδραυλικά δίκτυα. Πώς είναι δυνατόν να πάμε να υπολογίσουμε το πώς θα κάνουμε τα δίκτυα όταν δεν ξέρουμε τι ανάγκες έχουμε? Γιατί μου είπαν ότι σε 2 μήνες οι μελέτες, λέει, ναι, τόσο οι τεχνικές όσο και οι οικονομοτεχνικές είναι έτοιμες, λέει, για τους 4 δήμους. Και λέω, ρε παιδιά, εμείς τρέχαμε 3 χρόνια και ήμασταν από πάνω τους. Τα δώσαμε τα στοιχεία σε 1 μήνα και κάναμε 3 χρόνια. Εσείς που δεν έχετε ακόμη ούτε μία γραμμή γραμμένη θα τα κάνετε σε 2 μήνες. Μακάρι, λέω. Το εύχομαι. Α, μετά όσα ξέρω και την πικρή μου εμπειρία λέω ότι δεν γίνεται. Στο ερώτημα βλέπω εδώ έρχονται μηνύματα. Τελικά, λέει, πιστεύετε κι εσείς ότι το 23 θα έχει αέριο η Καστοριά, το Άργος και το Μανιάκι? Εγώ γιατί για τον ξέρω. Κόσμο, κύριε Παπαψόγλου, ωραία είναι όλα όσα λέμε, αλλά
Το ζητούμενο για τον κόσμο είναι το πότε θα πάρει το αέριο στο σπίτι του. Εγώ είπα και κάτι άλλο. Αυτή η διαβεβαίωση λοιπόν που δόθηκε προχθές για τα τέλη του 23, τι πιστεύετε? Και το είπα δημόσια. Ναι. Για εμάς λέω, για το έργο ένα να το πω έτσι, και μία μέρα νωρίτερα που θα πάρουμε αέριο, ναι, είναι σημαντικό. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν, όχι απλά δεν κάνουμε πίσω, και ξαναλέω ότι από την καινούργια χρονιά το θέμα αυτό θα αποτελέσει το πρώτιστο έργο, το πρώτιστο έργο από όλα τα υπόλοιπα εξίσου σημαντικά έργα, γιατί δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι ακόμη και αυτά που γράφονται σε ΦΕΚ, ο καθένας μπορεί να τα ερμηνεύει όπως θέλει. Και τέτοιου είδους θέματα, ξαναλέω, και αυτό είναι που με στεναχωρεί ιδιαίτερα, Χρήστο, είναι ότι γίνεται πεδίο, ναι, μάχης τον παλιό με τι τον έκανες εσύ, τι δεν έκανα εγώ, γιατί το έκανα τότε, έπρεπε να το κάνω τότε. Δεν κοιτάμε το τι θα γίνει και τι πρόκειται να γίνει. Έγινε ή δεν έγινε, είναι αυτά. Το θέμα είναι τι κάνουμε σήμερα, ούτε καν αύριο, για να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Και γι' αυτό ξαναλέω, είναι κρίσιμη η θέση της ΡΑΕ. Ξαναλέω, κι ας είμαι κακοπροαίρετος, δεν θεωρώ τυχαία ότι δεν εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος της ΡΑΕ. Άρα και λέτε, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Άρα λέτε ότι το αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε αέριο τα τέλη του 23, δεν εξαρτάται ούτε από τον ΔΕΣΦΑ, ούτε από, όχι, την ΔΕΠΑ, μα ούτε την ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ. Εξαρτάται από την ΡΑΕ. Αν ο ΔΕΣΦΑ δεν πάρει την έγκριση, θα ξεκινήσει να δουλεύει? Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάρει ο ΔΕΣΦΑ την έγκριση, τι έγκριση θα πάρει? Πέρα από τη δικιά μας, λέω, από την Ποριά, που εκεί είναι καταγεγραμμένα όλα. Και σας είπα ποια ήταν, ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, με τα λεγόμενα του κυρίου Καλλιγά, θα είχαν την έγκριση. Αυτό μετατίθεται τώρα για το 20. Για το πότε δεν το ξέρω. Θα το δούμε όμως, ναι, στην πορεία. Θα υπάρχει πολύ στενή επαφή σε αυτό το θέμα και ξαναλέω, από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι θέλουμε. Δεν μπαίνω στις λογικές, εμείς είμαστε Καστοριά, εσείς στη Κοζάνη, και τα παλιά ανόητα, κατά την άποψή μου, που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αργοσβήνουμε, είτε από τον κλάδο της Γουνοπίας στην Καστοριά, είτε από την μεταλιγνητική περίοδο στην περιοχή της Εορδαίας, της Φλόρινας, του Αμιντέου και της Τολεμαΐδας, και πρέπει να δούμε άμεσα το τι θα γίνει. Κύριε Γιαπαψόγλου, από εδώ και μπροστά, μετά την συνεδρίαση αυτή, για να φτάσουμε βήμα-βήμα μέχρι τα τέλη του 23, τι πρέπει να προσέξουμε? Και εσείς οι δήμαρχοι, τοπική αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές, ανέφερε το βήμα της βουλής στον προϋπολογισμό. Πρέπει να μιλάμε με ξεκάθαρες κουβέντες. Πρέπει επιτέλους να έρθει η ΡΑΕ και να πει, ναι, εγκρίνω αυτό. Γιατί εδώ έχουμε και ευστράπελα, εδώ είναι να γελάς. Θυμάστε το σάλο που είχε δημιουργηθεί με το θέμα της Δεσκάτης. Μάλιστα. Τι λέγαν τότε? Ήταν οι ακάλυπτες περιοχές, ακουστικές, στο συνεδρίαση. Ωραία, ακάλυπτη περιοχή, έχει τη ιδιωτική εταιρεία, ονόματα να μιλέμε. Μάλιστα. Θα σας κάνουμε δίκτυο όλα που θα στοιχήσει 2.080.000, λοιπόν, τα οποία θα καλυφθούν εξιδίων πόρων, έτσι δεν έλεγαν? Ναι. Ωραία. Παρακάτω στο ΦΕΚ λέει, οι ίδιοι πόροι της εταιρείας θα είναι το 20%, στο ίδιο ΦΕΚ. Στην πρώτη σελίδα λέει εξιδίων πόρων, στην 25η λέει το 20%. Και να σας πω και μια είδηση έτσι τώρα της τελευταίας, της, ναι, προηγούμενης εβδομάδας. Ναι. Η εταιρεία αυτή κάνει έτοιμα στην περιφέρεια να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Και έχω το έγγραφο, γιατί το έχει στείλει και προς την περιφέρεια και προς το Δήμο Δεσκάτης. Να χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια για την Δεσκάτη? Για την Δεσκάτη, ναι. Με κόστος τριπλάσιο από ό,τι έχει προϋπολογίσει η ΔΕΔΑ για τα Γρεβενά. 7 χιλιόμετρα στη Δεσκάτη ή 9, δεν θυμάμαι, με έναν αποσυμπιεστή και χωρίς πληρωμένες οι παροχές των κατοίκων, 2 εκατομμύρια. 27 χιλιόμετρα στη Δεσκάτη με 2 αποσυμπιεστές και πληρωμένοι όλοι οι καταναλωτές, που είναι υπερτετραπλάσιοι στα Γρεβενά, 1,96 εκατομμύρια. Η ΔΕΔΑ πληρωμένα από το ΕΣΠΑ, από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από το ΠΟΔΟΕ, και ένα μικρό ποσοστό από ίδιους πόρους με δανειοδότηση,
Λοιπόν, οι άλλοι υποτίθεται με ίδια κεφάλαια, το οποίο τελικά γίνεται 20% και στην πορεία δεν ξέρουμε πόσο θα είναι, γιατί κάνει, λέει, έτοιμα να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Αν είναι δυνατόν. Αν μιλάμε με σοβαρότητα, αν είναι δυνατόν, ξαναλέω. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μάλιστα μας το προέβαλαν και ως πρότυπο αυτό, μάλιστα, το μοντέλο της Δεσκάτης. Αυτά ονειρευόμαστε. Έτσι θέλουμε να πάμε μπροστά. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα προς στιγμή, κύριε Παπτσόγλου. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και στο 20 και να παρακολουθούμε αν όντως πραγματικά και φτάσουμε και το 23, μακάρι να φτάσουμε χωρίς προβλήματα, έστω και το 23, να κάνουμε άλλα 3 ουσιαστικά χρόνια υπομονή. Άλλα 4 είναι, 20, 21, 22, 23. Είναι 4 τα χρόνια της υπομονής που πρέπει να κάνουμε ακόμη, γεμάτα 4 χρόνια, για να έχουμε αέριο σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε στο προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο.